Απορρίφθηκε από το εφετείο των Βρυξελών η έφεση που κατέθεσε ο συνήγορος της Εύα Βενμαρί στην απόφαση για παράταση δύο μηνών στην προφυλάκηση της Ελληνίδας Ευρωβουλευτού. Η Εύα Καηλή βρίσκεται στη φυλακή από το Δεκέμβριο όταν συνελήφθη ως κατηγορούμενη για την εμπλοκή της στο σκάνδαλο Κατάρ -Γέιτ. Η υπερασπιστική γραμμή τη πρόταξε την ανάγκη να βρίσκεται μαζί με την κόρη τη, αλλά και το γεγονό πω ο σύντροφό τη, Φραντσούσκο Τζόρτζι, έχει αποφυλακιστεί με βραχιολάκι πριν από λίγε ημέρε. Οι δικαστέ του εφετείου ήταν σκληροί απέναντι στην Ευαγγελία, με τον Ισαγγελία να φέρεται να απαντά στι αναφορέ τη για το παιδί, ότι ούτω ή άλλω είναι έξω ο πατέρα του. Κατά την ίδια πηγή, ο Φραντσέσκο Τζόρτζι έχει συναντήσει ήδη μία φορά την κόρη του, η οποία συνεχίζει να μένει με τον παππού τη, αλλά μπορεί να επισκέπτεται τον πατέρα του. Προφυλακισμένο παραμένει και ο Ευρωβουλευτή Μαρκ Ταραμπέλα, σύμφωνα με ανακοίνωση από την πλευρά του ίδιου. Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η μέση διάρκεια της λεγόμενης προληπτικής κράτησης στο Βέλγιο είναι λίγο περισσότερο από τρει μήνες, αλλά τρει μήνες φυλάκιση για έναν αθώο είναι σίγουρα πολύ μεγαλύτερη από ό,τι για έναν ένοχο.